Είναι ένα έργο αποχέτευσης που πιάνει δύο δημοτικά διαμερίσματα, το διαμέρισμα των Φιλίππων και του Κρυονερίου. Όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι ένας αγωγός μήκους 26.000 μέτρων. Για το δημοτικό διαμέρισμα των Φιλίππων, αν μου επιτρέπετε, τα μέτρα που πρέπει να γίνουν είναι 14 χιλιόμετρα το πρωτεύον δίκτυο και 1.700 μέτρα το δευτερεύον δίκτυο. Παράλληλα με τα δίκτυα είναι και τα φρεάτια, 253 φρεάτια υποδοχής των λιμάτων είναι στο δημοτικό διαμέρισμα των Φιλίππων, επί συνόλου 700 της εργολαβίας και ιδιωτικές συνδέσεις 353. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός του συνόλου της μελέτης είναι 5.000 και για το δημοτικό διαμέρισμα των Φιλίππων είναι 5.000. Από αυτά, στο σύνολο του έργου έχουμε κατασκευαστεί το 35%. Η εργολαβία τελειώνει τον Οκτώβριο του 2014. Ανάδοχος του έργου είναι ο κύριος Τηλιανίδης, ένας εξαίρετος και πετυχημένος επαγγελματίας στο έργο των κατασκευών. Πιστεύουμε να είμαστε εντός των προθεσμιών. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα πραγματοποιούνται έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Τα έργα αποχέτευσης με τις σημερινές συμβάσεις υλοποιούνται 100% στην περιοχή της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και μένουν τα έργα ίδρυυσης, τα οποία μένουν για την ολοκλήρωση και αυτού του τομέα. Παράλληλα για την καινούργια προγραμματική περίοδο, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, η ΔΕΙΑΚ θέλω να σας πληροφορήσω ότι είναι έτοιμη για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει την ανάθεση μελετών υδροδότησης των οικισμών των δημοτικών διαμερισμάτων από το νερό του Κεφαλαρίου, μια εξαγγελία την οποία την είχατε κάνει προεκλογικά και είναι έτοιμη στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει ανάθεση των μελετών. Εδώ το είπα και θέλω να το ξαναπώ ότι πλέον συνδέεται η υδροδότηση των δημοτικών διαμερισμάτων με το όνομα Σιμιτζής. Όπως η Καβάλα συνδέθηκε ο βιολογικός με Λευτέρη Αθανασιάδη, όπως το νερό της Καβάλας με Ευαγγελίου, η υδροδότηση των δημοτικών διαμερισμάτων συνδέεται με το όνομα Σιμιτζής. Γιατί υλοποιούνται ήδη οι μελέτες. Θέλω να σας πω ότι επιπλέον η ΔΕΙΑΚ, εδώ φαίνεται και ο Καλλικράτης, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο επιτυχίας και είναι μια δικαίωση, αν το θέλετε, των κατοίκων αυτών εδώ πέρα, γιατί τέτοια έργα δεν είχε δυνατότητα να φτιάξει η πρώην ΔΕΙΑΦ. Όχι γιατί δεν είχε προσωπικό, αλλά ήταν μια νεοσύστατη εταιρεία που δεν είχε το προσωπικό, το τεχνικό, αν το θέλετε, και την οικονομική δυνατότητα για να φτιάξει. Η ΔΕΙΑΚ είναι μια επιχείρηση η οποία δημοτική πάντα, καταξιωμένη στον τομέα των κατασκευών και αποδεικνύεται ότι με την υλοποίηση αυτών των έργων μπορεί να τα καταφέρει καλά. Έργα τα οποία αντικατοπτρίζουν την ποιότητα ζωής, έτσι. Και εδώ να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, κύριε Δήμαρχε. Στο συγκεκριμένο οικισμό υπήρχε μια γεώτρηση με αρσενικό. Αυτή η γεώτρηση έκλεισε και καλώς έκλεισε, έτσι πρέπει να κάνει. Μια τέτοια περίπτωση η ΔΕΙΑΚ στην περίπτωση της Παλιάς Καβάλας την αντιμετώπισε, γιατί είχε και την γνώση και την οικονομική δυνατότητα να την αντιμετωπίσει.